Γιάννης Σμυρνιώτης. Είμαι ο Παναγιώτης Κωνσταντάκης. Είμαι η Μαρία Κουνησίτη. Είμαστε οι Χοές. Και πριν από 1,5 χρόνο περίπου και αρχίσαμε να παίζουμε διασκευές, έντεχνα και ρεμπέτικα κομμάτια, αλλά τα ρεμπέτικα πιο εντεχνίζοντα και πιο διαφορετικά από ό,τι ήταν με μπουζούκι, με μπαγλαμά και όλα αυτά, με το βιόλι, τον πάνω από πίσω. Συμμετοχή, όπως είπε και ο Γιάννης πριν, ξεκίνησε ταυτόχρονα, δηλαδή βρεθήκαμε, είπαμε ξεκινάμε να παίζουμε, κάναμε μια πρόβα, 2,5 ώρες στο σπίτι του, πήγαμε κάναμε ένα live στο Βλαχιώτη, 2,5 ώρες πρόβα και εκεί καταλάβαμε ότι ωραία, εφόσον σε μια πρόβα καταφέραμε και ολοκληρώσαμε ένα live, τότε μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, θεωρήσαμε ότι ήταν αυτό που μας εξέφραζε. Εγώ προσωπικά παίζω χρόνια αυτή τη μουσική σε παραλίες, στους φίλους μου, σε πάρτι, σε όπου βρω. Σε όποιο μέρος, ας πούμε, βρεθεί η κιθάρα. Και είπαμε γιατί δεν το παλεύουμε με τον Πάνο. Ξεκίνησε πρώτα με τον Πάνο το σχήμα. Και μετά είπαμε πρέπει να βρούμε μια τραγουδίστρια. Βρήκαμε τη Μαρία Γιαννακοπούλου, η οποία δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Και κάλυψε το κενό που υπήρχε ανάμεσα, μέσα στο σχήμα. Η πρόταση ήρθε, βασικά εγώ ξεκίνησα να είμαι με τα παιδιά όταν άρχισα να τους τραβάω φωτογραφίες, γιατί η κολλητή μου είναι η τραγουδίστρια της μπάντας. Κοιτάξτε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί γενικά, σχεδόν κάθε μέρα μαζί, ήμουνα στις πρόβες τους και επειδή ασχολούμαι και εγώ χρόνια με τη μουσική, ψιλοβοηθούσα μέχρι ένα σημείο σε κάποια πραγματάκια, ανταλλάζαμε γνώμες κτλ. Και κάποια στιγμή χρειάστηκε να τους βοηθήσω σε κάτι, σε κάποιο live. Οπότε εκεί πέρα είδαμε ότι ήταν ωραίο αυτό το πράγμα, μας άρεσε και μετά έτσι. Μετά λέμε τι άλλο έχουμε να καλύψουμε. Χρειαζόμαστε ρυθμό. Δεν έχουμε κρουστά. Τέταρτο άτομο, λέμε δεν θα βρούμε ποτέ δουλειά. Άρα πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο να γίνει όλο αυτό με εμάς τους τρεις. Και ξεκινήσαμε να παίζουμε με καρχόν και ντέφι, εγώ στα πόδια, κιθάρα και όλοι οι υπόλοιποι, η Μαρία κρουστά στα χέρια. Και δέσαμε, η αλήθεια είναι, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για κάποιο λόγο, που είναι πολύ σημαντικό για ένα σχήμα να βρεις άτομα να παίζεις. Για ένα μουσικό βασικά, για ένα σχήμα, για ένα μουσικό να παίζει έτσι όπως πρέπει. Και γενικά είμαστε, νομίζω, υπερκαλυμμένοι σε αυτό το βαθμό. Το ψάξαμε, το κυνηγήσαμε, όπως είπε, 1,5 χρόνο τώρα. Το βασικότερο δεν είναι να παίζεις σε χώρους, το βασικότερο είναι να παίζεις σε λίγους, μάλλον το βασικό δεν είναι να παίζεις σε πολλούς χώρους, είναι να παίζεις σε λίγους χώρους, αλλά να προσπαθείς να κρατήσεις μια ισορροπία, να μην υπερβάλλεις, να μην ξεφεύγεις. Το έχουμε καταφέρει. Για μένα ξημερώνει.
πέσαμα για μένα τσιμερώνει. Κάνουμε τη διαφορά σε όλο αυτό. Κάνουμε κάτι καινούργιο μας και για μας, όχι αποκλειστικά για τον κόσμο και για κάτι παραπανήσιο αυτό. Για μας να ενισταθούμε εμείς καλά. Υπόσχονται θέαμα, ένταση, ευαισθησία, ωραίο σκηνικό, ωραία παίξηματα, ωραία ατμόσφαιρα βασικά, αυτό το κυριότερο. Όπως έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε ωραία μέρη, με ωραίους ανθρώπους, έτσι και εκεί. Είναι σαν να παίζουμε σε ένα απλό ταβερνίο με μια παρέα. Έτσι θα είναι και εκεί. Αρχικά να έρθει ο κόσμος. Είναι πολύ έξοδοι οι συναυλίες γενικότερα. Όχι, προφανώς κάνω πλάκα. Ο κόσμος θα έρθει για να περάσει καλά. Θα έρθει για να ακούσει κάτι ιδιαίτερο. Κάτι που γίνεται με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια. Κάτι το οποίο... όχι λείπει, αλλά δεν το βλέπεις τόσο συχνά σε μικρές πόλεις. Σπούδαζα και εκτός πάρτις, ακούω και φίλους μου. Είναι δύσκολο να βρεις παρέες που να στέκονται σαν μουσική παρέα και να συνεχίζουν κάτι και να κάνουν και παρέα εκτός του σχήματος και να τρώνε μαζί, να πίνουν μαζί και όλα αυτά. Βάσει όλων αυτών θεωρώ ότι ο κόσμος θα αισθανθεί τη φιλικότητα, θα αισθανθεί αυτό το κλίμα. Το αισθάνεται ήδη όσες φορές έχουμε παίξει, θεωρώ ότι είμαστε μια παρέα όλοι, ένα μαγαζί και τραγουδάμε και περνάμε όμορφα. Mm-hmm. Αυτό, τώρα κάτι παραπάνω, ελάτε για να το δείτε. Μαρία, τελευταίο διάστημα αρκετές ώρες πρόβας, έτσι. Ναι, τουλάχιστον. Είναι, ξυπνάμε το πρωί, ξεκινάμε, κάνουμε δουλειές για αυτό το πράγμα, συναντιόμαστε όλοι μαζί, κάνουμε πρόβες, είναι καθημερινότητα αυτό το πράγμα πλέον. Είναι πολλή δουλειά, πολλά διαφορετικά άτομα να συντονιστούν, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει και τη δικιά του δουλειά και έχουν μπει για τα καλά σε αυτό το πράγμα πλέον και έχουμε αφήσει άλλα πράγματα απ' έξω για να βγει ένα αποτέλεσμα την Παρασκευή που απλά θα νιώσει ο κόσμος αυτό που είπε ο Πάνος πιο πριν. Πρώτους από όλους τους χορηγούς. Υπάρχουν κάποιοι χορηγοί που υπάρχουν στην αφίσα από κάτω, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία. Οι άλλοι που θα δώσουν πράγματα σε αυτή την παράσταση είναι οι μουσικοί, που μας πλαισιώνουν. Και η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε κάτι παραπάνω από αυτούς, ίσα ίσα πως αυτοί μας αναβαθμίζουν και είναι στην πραγματικότητα το σχήμα πλέον. Είναι ο Γιάννης ο Βούκλης Δεσμάσου,
είναι ο Νίκος ο Δημητρακαράκος στα τύμπανα και είναι και ο Ηλίας ο Βεκράκος, ηλεκτρική κιθάρα με πολλά εφέ. Είναι στο λαούτο και είναι και στη λύρα. Όλα αυτά ο Λιάς. Να ευχαριστούμε πραγματικά όλους αυτούς τους ανθρώπους και επίσης η έκπληξη της βραδιάς που την κρατούσαμε, η αλήθεια είναι μυστικό, αλλά τελικά βγήκε στο ίντερνετ. Είναι η Αγγελική Λαζοπούλου, λεγόμενη Άντζελα από τον Βασιλάντζελο, ζωγράφος, που θα είναι σε μία αγωνία πάνω στη σκηνή. Και θα γράφει και θα ζωγραφίζει ένα πίνακα, τον οποίο κάποιος θα τον πάρει μετά τη συναυλία. Είναι βασικό να μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο και να λες ότι εκεί που τόσα χρόνια παίζω τραγούδια άλλων, κάποια στιγμή παίζω τα δικά μου τραγούδια. Πολύ σκοπός, πολύ προσπάθεια πάλι. Είναι κάτι ωραίο, κάτι δημιουργικό, κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας δικών σου έργων. Έργων, αν μπορείς να πεις έργα. Είναι βαριά η λέξη. Αλλά ναι, στο Ξηροκάμπι θα γίνει η πρώτη παρουσίαση των κομματιών. Θα προσπαθήσουμε να αποσπάσουμε γνώμες, να δούμε αντιδράσεις και εντάξει, αν δούμε ότι ο κόσμος μας ρίχνει ντομάτες, νομίζω ότι δεν θα προχωρήσουμε στη δημιουργία του. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως και να έχει, θα το παλέψουμε. Ο δίσκος θα έχει 8 κομμάτια τα οποία τα έχει γράψει μπάντα και θα έχει και 2 διασκευές πολύ γνωστών παλιών κομματιών τα οποία τα παίζουμε συνέχεια στα live και τα έχει αγαπήσει ο κόσμος. Το ύφος είναι έντεχνο, απλά έχει κάποια στοιχεία rock, έχει κάποιες παραλλαγές μέσα, έχει και στοιχεία από διάφορα είδη μουσικής που δεν είναι καθαρά ρεμπέτικο ή παραδοσιακό ελληνικό, έρχεται από όλο τον κόσμο, σε διάφορες μορφές. Ο δίσκος που ετοιμάζουμε έχει αρκετές επιρροές από αρκετά είδη και αρκετούς καλλιτέχνες. Επιρροές και κλεψίματα μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει του Σωστακόβιτς, κλασικό συνθέτη. Έχουμε χρησιμοποιήσει από τον Νικόλα τον Άσημο, τον οποίο τον σεβόμαστε, η αλήθεια είναι αρκετά για αυτά που έχει γράψει, για αυτά που έχει πει γενικά. Έχουμε κλέψει μέσα σε εισαγωγικά μουσικό θέμα, έτσι ώστε να υπάρχει και στην ανάμνηση τη δική μας. Δηλαδή, πιστεύω ότι ξαναδίνουμε ζωή σε κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι δυστυχώς τα έχουν ξεχάσει. Και έχουμε επιρροές από Αγγελάκα, Σιδηρόπουλο, από πάρα πολλούς, Θανάση Παπακοσταντίνου, Μάλαμα, από πάρα πολλούς. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που θα ακούσετε την Παρασκευή θα είναι μοναδικό. Και το εύχομαι κιόλας να δείξουμε ένα τέτοιο, μια προσωπική καθαρά δουλειά, ένα προσωπικό ύφος μέσα από όλα αυτά τα κλεψίματα μέσα σε εισαγωγικά. Πάνω πόσο δύσκολο είναι να γίνεται κάτι από την αρχή, τόσο στο στίχο όσο και στη μουσική, και βέβαια να συνδυαστεί αρμονικά ο στίχος με τη μουσική ή η μουσική με το στίχο? Κοιτάξτε να δείτε, για το στίχο δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να πιάσω στυλό. Νομίζω όλοι οι μουσικοί έχουν προσπαθήσει κάποια στιγμή να πιάσουν στυλό. Είναι δύσκολος ο στίχος. Γι' αυτό θα ρωτήσετε το Βασίλη το Σακά, ο οποίος είναι και αυτός που μας γράφει τους στίχους για τα τραγούδια. Όταν διαβάζεις το στίχο, πολλές φορές οδηγεί μόνος του. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολλά πράγματα. Έχει ένα ρυθμό, η ομιλία μας έχει ένα ρυθμό, τα πάντα γύρω μας έχουν ρυθμό, οπότε στην ουσία απλά οδηγείσαι από το στίχο. Και σε συνδυασμό με τη μουσική πάντα. Που η μουσική πάντα συμπληρώνει, όχι συμπληρώνει, στολίζει το στίχο. Η μουσική πάντα βασίζεται πάνω στο στίχο, αυτό που θέλει να βγάλει ο στίχος, το feeling, το δίνει μουσική. Ο Βασίλης που μας γράφει στίχο μας έχει πει ότι ακόμα και σε εμάς μερικές φορές λέει ότι
Δεν χρειάζεται να σας πω τι εννοώ από αυτό. Σκεφτείτε εσείς, νιώστε αυτό που θα σας βγάλει και γράψτε πάνω σε αυτό. Βέβαια το συζητάμε και τον πείθουμε να μας πει. Δεν θα σας το πω όμως γιατί δεν μου επιτρέπετε. Αλλά όχι, δεν είναι για αγάπη και έρωτες και χωρισμούς και τέτοια. Δεν αντιπροσωπεύει αυτό που παίζουμε αυτό το πράγμα. Και μιλάει για πιο βαθιά πράγματα. Μιλάει για συνηθισμένα, καθημερινά πράγματα εκτός έρωτα, εκτός αγάπης, γιατί υπάρχουν και άλλα προβλήματα στον κόσμο. Ίσως πιο κοινωνικά. Το βιολί για σένα προσωπικά και κατ' επέκταση η μουσική είναι μια διέξοδος από την άχρωμη καθημερινότητα που βιώνουμε λίγο πολύ όλοι μας. Σίγουρα. Η διέξοδος ήταν από όταν ξεκίνησα, από όταν ήμουν πιτσιρίκι και μελετούσα και δεν έκανα κάτι ουσιαστικό γιατί είναι ένα δύσκολο όργανο για τα πρώτα 5 χρόνια τουλάχιστον απλά παίζεις νότες. Αλλά ακόμα και τότε ξέφευγες. Σου απόσπαγε την προσοχή, ξεχνιώσουν. Η μουσική είναι ένα πράγμα που σε εκπαιδεύει. Αν μη τι άλλο σε εκπαιδεύει. Σε οριμάζει και σε εντάσσει μέσα στην κοινωνία με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Έναν τρόπο πιο φαντασιακό θα έλεγα. Έχει να κάνει καθαρά με τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Υπάρχει πολλή μουσική. Υπάρχουν πολλοί μουσικοί και υπάρχει και πολλή μουσική εκεί έξω. Το δύσκολο είναι να καταφέρεις να αποδείξεις πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου, αλλά σε δεύτερη μοίρα στον υπόλοιπο κόσμο, ότι αξίζει να ακούσουν τη μουσική σου. Λέω τα πράγματα είναι απλά. Μπαίνεις στον υπολογιστή σου, γράφεις YouTube, γράφεις το κομμάτι που θέλεις ή ακόμα και 3 γράμματα στην αρχή και σου βγάζεις την τύχη, ένα και ακούς μουσική. Το θέμα είναι να καταφέρεις να γράψουν το δικό σου κομμάτι για να ακούσουν. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν είναι μόνο χρηματική δυσκολία, μην καταστροφολογούμε συνέχεια. Τα χρήματα είναι, βρίσκονται, εντάξει, θα τα βρούμε, θα κάνουμε λίγο κόπο παραπάνω, λίγες στερήσεις παραπάνω. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα είμαστε. Τώρα βέβαια τις τελευταίες μέρες θα πρέπει να πω στην Ευρώπη είμαστε. Εντάξει, θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται προσπάθεια και θα πω ένα τετριμένο ελπίδα, αλλά μάλλον μας την πάρουν και αυτοί. Γιάννη, ελπίδα. Έρχεται μέσα από τη μουσική και αυτός που την λαμβάνει μπορεί να την ακολουθήσει πιστά τους ώστε να μπορεί να σταθεί χαρούμενος. Η ελπίδα προφανώς έρχεται μέσα από τη μουσική και στην πραγματικότητα ανάλογα βασικά τη μουσική που ακούς και τέτοια έχεις και τα κατάλληλα ερεθίσματα για να φτάσεις κάποια στιγμή να πεις ότι τώρα ναι, εγώ θα έχω ελπίδα για κάτι άλλο, για κάτι θα μου πάει παραπέρα. Τώρα αυτό που είπε και ο Πάνος είναι ανάλογα τι θες να ακούσεις, ό,τι θες το ακούς με ένα κλικ. Η ελπίδα υπάρχει μες στη μουσική και πάντα υπήρχε και έτσι πρέπει να είναι κιόλας. Οι τέχνες και γενικά ο πολιτισμός είναι η ελπίδα του τόπου. Από ό,τι έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Πάνω σε αυτό είχε στηριχτεί η Ελλάδα, την έχουμε καταστρέψει βέβαια. Δεν θα το συζητήσουμε παραπέρα. Άρα, ο πολιτισμός είναι αυτό που θα μας κρατήσει σε ένα λογικό επίπεδο. Κυρίως εδώ. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη που θέλε να είναι θάλασσα και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι.
πάνω. Αρκετοί φίλοι γνωστοί κοντά σας, έτσι. Καθένας το δικό του πινελάκι ζωγραφίζει την εκδήλωση της Παρασκευής. Πες μας. Σίγουρα, σίγουρα. Ειδικά οι φίλοι έχουν βαρεθεί να μας ακούνε. Βγαίνουμε έξω για μπύρα και μιλάμε. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε όμως κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξεροκαμπίου. Αν δεν μας έδινε το αμφιθέατρο όταν πήγαμε ένα απόγευμα του Φεβρουαρίου να τους το ζητήσουμε, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο το Ζήτη που έχει κάνει αυτό το artwork που βλέπετε στις αφίσες. Να ευχαριστήσουμε τους μουσικούς που μας πλαισιώνουν, γιατί είναι βασικό, όπως είπαμε και πριν, ότι αυτοί είναι πλέον που μας έχουν ολοκληρώσει. Ένα συμπληρωματικό που πρέπει να αναφέρουμε πέρα από τις ευχαριστίες είναι ότι δεν ξεχνάμε, οι βασικοί είμαστε τέσσερις. Είναι η Μαρία, είναι εγώ, είναι ο Γιάννης, είναι και η Μαρία Γιαννακοπούλου που δεν βρίσκεται μαζί μας σήμερα, εργάζεται. Θα είναι όμως την Παρασκευή. Τώρα αν ξεχάσαμε κάποιον στη διάρκεια, ας μας συγχωρέσει, είναι πάρα πολύ δυνατικά. Αυτά, όλο τον κόσμο. Σίγουρα όλο τον κόσμο. Σίγουρα όλο τον κόσμο της Σπάρτης, όλο τον κόσμο της Λακωνίας, μας έχει αγαπήσει. Και πάνω στην Αθήνα όταν ανεβήκαμε ήταν κόσμος της Σπάρτης από κάτω και οι άνθρωποι εκεί πέρα μας άκουσαν. Γούσταραν, άρα γιατί όχι να τους ευχαριστήσουμε όλους αυτούς. Αφήνουμε στο τέλος φυσικά το Report 24, εσένα Γιάννη, που έχουμε φάει κάποιο χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μέρα νύχτωσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και εσένα για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και εσείς είστε οι χωές. Όλοι είναι οι χωές. Παρασκευή, παιδιά.